Α, πήρα σημαίνει ο Τεντόγλου. Είχαμε τον τελικό του Τεντόγλου. Αυτό έβλεπα τώρα. Αυτό έψαχνες. Δυστυχώς ο Κινέζος μας έκλεψε το χρυσό στην τελευταία προσπάθεια. Ναι. Μέχρι την πέμπτη προσπάθεια ήταν πρώτος ο Μίλτος και δυστυχώς χάσαμε. Ασημένιο μετάλλιο, μπράβο, συγχαρητήρια. Λέει ο Μίλτος. Ένα σούπερ αθλητής, βέβαια. Είναι απίθανος. Είναι απίθανος. Λέει χθες, μου λείπει μόνο το χρυσό, το συγκεκριμένο. Μάλιστα μίλησε και αν έχουμε και την δήλωσή του θα τη δούμε. Εδώ στο Open, στην Έλβη τη Μιχαηλίδου. Είναι ένας εξαίρετος αθλητής. Μου έκανε εντύπωση χθες κάποια στιγμή, διαβάζω και λέει: η δουλειά του οικοδόμου είναι πολύ βαρύτερη από τη δική μου. Ο κολλητός μου φίλος από τα Γρεβενά, το λέω και να τριχιάζω, είναι φουρναρής και η δική του δουλειά είναι πολύ σκληρότερη από τη δική μου. Σιγά που είμαι εγώ κάποιος σπουδαίος. Για να φτάσει τώρα ένας αθλητής, ένας άνθρωπος να μιλήσει με αυτόν τον τρόπο, έχει πολύ ωραίο μέσα του. Έχει επίπεδο. Πολύ ωραίο είναι. Ένας αθλητής που έχει ανέβει στα ψηλότερα βάθρα και έχει πάρει όλες τις διακρίσεις. Αυτή του χρόνου. Σε δύο χρόνια, πότε είναι ξανά το παγκόσμιο. Σε δύο χρόνια. Τι ωραίο πρότυπο για τα παιδιά μας. Βέβαια, βέβαια. Πάρα πολύ ωραίο. Και είναι και ακριβοθόρητος, δεν μιλά πολύ. Έτσι. Το έχουμε ζητήσει να βγει να τα πούμε. Να σου πει πολύ ευγενικά όχι. Λοιπόν, για πάμε να τον ακούσουμε τι είπε χθες στην Έλβη τη Μιχαηλίδου. Λίγο πριν, με ασημένιο και το ασημένιο το πανηγυρίζουμε. Συγχαρητήρια. Στόχο έχω να κερδίσω το παγκόσμιο πρωτάθλημα, που είναι το μόνο μετάλλιο που μου λείπει. Αν θέλετε καλό να κάνω 8.50. Τόσο πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε και με τον προπονητή μου και λίγο παραπάνω, αν βγει κάποιο τέλειο άλμα, κάποιο τέλειο πάτημα. Γίνεται να κάνω και πανελλήνιο ρεκόρ, αλλά δεν ξέρω, είναι τέλειο άλμα, δεν ξέρω αν θα κάτσει, ας πούμε. Παραλίγο, Μαργαρίτα, την άλλη φορά. Την άλλη φορά θα φυσικούμε. Εσύ που έχεις τις πληροφορίες, θα τα καταφέρει και μόνος του. Νομίζω ότι 8.20 και 8.36 ο Κινέζος. Συγχαρητήρια και στον Κινέζο. Την άλλη φορά ο δικός μας ο Τεντόγλου να τα καταφέρει.